Κύριε Μοσχοβησή, μας αναφέρατε ενθαρρυντικά στοιχεία και μηνύματα για τις προοπτικές ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Και κύριε Μπάλτς, που σπεύσατε να επιτεθείτε στην Κομισιόν, δυστυχώς για σας και το κόμμα της δεξιάς, την Ελλάδα δεν την χρεοκόπησε ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση Τσίπρα, αλλά οι φίλοι σας της Νέας Δημοκρατίας, που άφησαν ελλείμματα 15,5% το 2009 και δημόσιο χρέος 125%. Και αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί με δύσκολο τρόπο να ξαναφέρει τη χώρα στην ανάπτυξη, να μειώσει την ανεργία, να περιορίσει τη γραφειοκρατία, τη φοροδιαφυγή, το πελατειακό κράτος που οι δικοί σας φίλοι δημιούργησαν. Αλλά κύριε Μοσχοβησή, για να γίνει αυτό πράξη, δεν πρέπει να τηρεί τη συμφωνία μόνο η Ελλάδα, όπως σωστά επισημάνατε, και να προχωρήσει γρήγορα μέσα στο Νοέμβριο η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Πρέπει και εσείς, οι δανειστές, να τηρήσετε τη συμφωνία σε ό,τι αφορά την ελάφρυση του ελληνικού δημόσιου χρέους. Όχι μόνο για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα που μας αναφέρατε, αλλά και για τα μέσοπρόθεσμα μέτρα, τα οποία έχουν συμφωνηθεί στο Eurogroup της 24ης Μαΐου και πρέπει να εφαρμοστούν. Η πρόθεση του κυρίου Σόιμπλε και της γερμανικής κυβέρνησης να αναβληθούν τα πάντα για το χρέος στο βωμό των δικών τους μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων είναι απαράδεκτη και δεν βοηθάει όχι μόνο τον ελληνικό λαό, αλλά και την ίδια την ευρωπαϊκή κοινή προσπάθεια. Γιατί οι 27 μετά τον Brexit πρέπει να δείξουν ότι προχωρούν ενωμένοι προς την ανάπτυξη κόντρα σε μια δογματική λιτότητα που απέτυχε. Και μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ελληνικός λαός, ένα υπερήφανο έθνος, έχει υποφέρει πολύ περισσότερο από όλους τους λαούς και πρέπει να του δείξουμε με έργα και όχι με λόγια ότι δεν βιώνει διαρκώς το μύθο του Σισύφου. Σας ευχαριστώ.